Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Η πρώτη εκπομπή, το πρώτο λόκα της νέας σεζόν, της νέας χρονιάς, να είμαστε όλοι καλά. Το δεύτερο! Να είμαστε εδώ, σταμάτα, να είμαστε εδώ και το 16 και το 17 και το 18 και το 19. Και αυτό είναι απειλή. Λοιπόν, ο Φραν είναι στην Ισπανία. Η Μαντό είναι αποκλεισμένη στην Αράχοβα. Περνάει ένα προσωπικό δράμα. Έχει αποκλειστεί από το Σάββατο βράδυ πάνω σε ένα τραπέζι την ώρα του τσιτετελιού. Δεν μπορεί να κατέβει. Έχει στείλει το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Έχει στείλει βοήθεια να την κατεβάσουν το τραπέζι επιτέλους, γιατί είναι τέταρτη μέρα επάνω, ή τουλάχιστον να της πάνε λίγο ξηρά τροφή. Ξηρά τροφή, είπε! Ναι, κάνει δίαιτα. Τι, εγώ τρώω μόνο υδυγίνης. Θα σου λέγα τώρα. Λοιπόν, οπότε όμως θα το πάμε μέχρι τις 3, μόνοι μας, θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Είναι εδώ πέρα αγαπημένα άτομα πίσω από τις κάμερες. Καταρχάς είναι ο Άλεξ. Είναι ο Άλεξ, τον θυμόσαστε όλοι. Δεν τον θυμόσαστε? Θέλετε να τον ξεχάσετε? Δεν πειράζει. Είναι ο Άλεξ που θέλετε να ξεχάσετε πίσω από τις κάμερες με τις θανατηφόρες ατάκες του. θα μας συνοδέψει καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς βέβαια. Πετάξτε τον έξω! Και ο Ιβάν. Πετάξτε τον έξω, το σφετεριστή! Το σφετεριστή! Ποιος τις έμαθα αυτές τις λέξεις? Εγώ από μόνη μου. Σφετεριστή. Έκατσες κάνεις... δηλαδή μια μέρα και έμαθες σφετεριστή. Τι κάνεις στην καρέκλα του Φρανίτου μου? Τη ζεσταίνω. Τι τη ζεσταίνεις, κλωσά στα αυγά? Ναι. Εγώ έκανα, συνεννοήθηκα μέσα με τα παιδιά να σου πούνε ότι έχω αποκλειστεί στην Αράχοβα. Ναι. Και καλά μου φες για να δω πώς θα συμπεριφερθείς. Όχι, δεν είναι μου φες. Καταρχάς εμφανιστήκανε φωτογραφίες σου στα διάφορα social media. Με δικές μου. Όπου χορεύεις πάνω σε πολυέλαιους, πάνω σε τραπέζια, σαν να χορεύεις εμπέτικο και να σπάς το ποτήρι με το χέρι. Μιλάς για εμού και του ιδίου. Για εσού του ιδίου μιλάς. Ψέματα λες. Καλά τώρα, εντάξει. Δεν χόρεψα καταρχήν τσιφτετέλη. Τι χόρεψα? Χόρευα μόνο σάλσα. Σάλσα. Τομάτα. Και ντομάτα και πατάτα. Γεια σας, παιδιά! Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Loka Report. Καλώς σας βρήκαμε, Βαγγελάρα. Καλώς σας βρήκαμε, το αγαπημένη φίλη. Καλά είσαι. Καλά, αχ, ωραία. Όπως τα πρωινάδικα. Για πες μου τα νέα σου. Καλά νέα, χρυσή μου, πάρα πολλά. Θα τα πω τώρα. Περνάμε πάρα πολύ καλά και αυτό βγαίνει και προς τα έξω, άλλωστε. Έχεις δει πως λέει τσιμτσιλή? Βάλτε καφεδάκι, ανοίξτε το σπίτι να αεριστεί. Τι να αεριστεί, από τι, από τα αέρια? Οπότε, να σου πω αλήθεια. Η παραδοσιακό φαγητό της Αράχοβας, γιατί εκεί, να πούμε ότι εκεί ήταν η Μαντό. Ήταν περίπου 4-5 μέρες στην Αράχοβα. Ναι, από την Πέμπτη είχα πάει. Από την Πέμπτη. Όχι ψέματα. Παρασκευή μιλάω και ψέματα. Παρασκευή. Κάναμε την εκπομπή και έφυγα μετά κατευθείαν. Ωραία, κρίση παντού βέβαια. Εντάξει, υπάρχει κρίση και η Μαντό ήταν στην Αράχοβα 6-7 μέρες. Ναι. Σε ένα ριζόρτ. Ριζόρτ. Τι ήταν? Όχι ριζόρτ, σε μια εξοχική κατοικία. Σε σαλέ δηλαδή. Σε σαλέ. Σε σαλέ, μάλιστα, αυτά είναι. Ναι, ναι. Αυτά είναι οι παρουσιάστρες σωστές. Σε σαλέ στην Ελβετία. Ναι, αλλά δεν είναι δικό μου. Δεν είμαι ανεμόνη μου. Άμα ήταν δικό, δεν θα σου εδώ πέρα κάνει εκπομπή. Καλά, ναι, σωστά. Άμα έχει δικό σαλέ στην Αράχοβα. Άμα ήμουν μια παρουσιάστρια που σέβεται τον εαυτό τη, θα έπρεπε να έχω ένα σπίτι στην Μύκονο, ναι. Ένα σπίτι στην Αράχοβα. Ναι. Ένα σπίτι στη Σαντορίνη, έτσι για μόστρα. Σαντορίνη, γιατί? Στη Σαντορίνη, γιατί έχει θέα. Α, έχει υπέροχη, θέα, και ναι. Όλες έχουν εκεί πέρα. Και ένα σπίτι, μία βίλα εδώ στη Μεκάλη. Σιγά! Και στην Άνδρο που και να μάθει. Και στην Άνδρο, τώρα, πέντε σπίτια θα έχει. Που έχει και Ελένη Μεργάκη. 180.000 ευρώ έμφυα. Ναι. Παραδοσιακό φαγητό της Αράχοβας είναι η φασολάδα. Φασολάδα. Την τίμησες? Βεβαίως, την τίμησα και μετά. Σε τίμησα. Όλο το χωριό. Όλη η βίλα εκεί, το σαλέ. Όλο το σαλέ, άστο. Ανάβαμε με έναν αναπτήρα εκεί πέρα την φωτιά. Τρώει, μπορεί να τρώει ο κόσμος. Τι ώρα είναι, καλά, αν έτσι ανάβα το τζάκι. Ναι, δεν χρειάζεται, με μεθάνιο. Είχε γίνει εκεί μέσα τη κακομοίρα, αναφλεκτήκαμε. Μαντό που όλοι αγαπάμε. Καλή όρεξη να πούμε, σωστό. Δεν μπορεί να τρώνε. Όχι, καλέ, δεν είπαμε τώρα, δεν υπονοήσαμε τίποτα. Τι θέλω να σου πω, ωραία, πέρασε. Εσύ τι έκανε, λέγε τίποτα. Τίποτα, εδώ. Εδώ. Τι εδώ, εδώ. Ναι, δεν πήγα πουθενά. Φτωχό λόγια για σένα κάθε μου τραγούδι. Τι, δηλαδή, μέσα στο σπίτι και στο καλοριφέ. Με την Αλή και το Δημήτρη. Με την Αλή, ποια είναι η Αλή? Η Αλή. Η Αλή, με την Αλή και το Δημήτρη μου, ρε, το φτωχολογιά, αυτή δεν το λέγανε. Η Αλή. Η Αλίκη. Ποια Αλίκη? Δεν την Βουγιουκλάκη. Α, η Βουγιουκλάκη το λέγε αυτό. Ναι. Δεν το έλεγε ο Γιακουμής. Ποιος Γιακουμής? Ο Ξανθόπουλος. Όχι ο Ξανθόπουλος, δεν ξέρω, Βίτονα, σε βίντεο. Το παιδί του λαού. Δεν ξέρω πού είναι. Για τη φουκαριέρα, τη μάνα μου. Ναι. Α, εδώ την έβγαλε δηλαδή, ε. Ναι, μωρή, δεν πήγα. Εγώ πήγα και έκανα σκι, στα πα. Σκι μόνο. Ναι, πρώτη φορά στη ζωή μου έκανα σκι και σαφουρώθηκα. Έφαγα κάτι τούμπε. Αλήθεια, τα έχει αυτά σε βίντεο? Τα έχω πάνω στα πόδια μου. Δεν πήρε τον Ιβάν να πάτε μια κάμερα να σε κάνει σκι. Να σε βλέπει, να σε τραβάει την ώρα που κάνει σκι. Δεν το σκέφτηκα. Να πάρουμε κανένα βιού στο YouTube, να σε πάρουμε το 2015 στα viral video. Ήμουνα εγώ και η Τζέννη Μπαλατσινού πάνω στην Αράχοβα. Για αυτά πες. Και η Μαρία Φραγκάκη. Ποια είναι? Α, η Φραγκάκη, δικιά μας η Μαρία Φραγκάκη. Ποια είναι, δικιά μας η Μαρία Φραγκάκη. Για πες για Τζέννη Μπαλατσινού. Τίποτα. Υπέρλαμπρη. Πολύ ωραία.
Μόνη ή με την οικογένεια? Βέβαια δεν ξέρω αν την πέρδεψα με κάποια άλλη. Α. Γιατί ήταν δική μου εκτίμηση αυτή. Οπότε δεν το. Μην το περιμένω. Δεν τη είπε, Τζένι. Δεν έκανα ένα. Τζένι! Τζένι, Τζένι και. Τζένι! Αλλά τίποτα. Τζένι, Τζέλα. Θα θυμάσαι αυτό. Τζέλα, η Τζένι και η... από το Safe Sex. Ναι, από το Safe Sex. Όχι, αυτό ξύλο βγήκε το παράδεισο. Δεν μου λε. Ποιου άλλου διάσημου είδε? Εμένα. Εσύ, εκτός από σένα, ποια άλλη διάσημη ήταν στην Αράχοβα? Ποια άλλη διάσημη ήταν στην Αράχοβα? Η Τζένι Παλατσινού, μάλλον. Ο Κώστας Σόμερ. Ο Κώστας Σόμερ είναι διάσημος, Κώστας Σόμερ. Τώρα ήτανε. Ο Κώστας Σόμερ, ναι. Ο Κώστας Σόμερ. Ποιος άλλος ήταν, ρε παιδιά? Η μισή Τζένι Παλατσινού, γιατί δεν είμαστε σίγουροι. Τον Παλομπαρίνη. Ποιον, τον Αντρέα Παλομπαρίνη, αυτό που λέει τα αθλητικά. Τον Παλομπαρίνη. Τι περιέγραφε το σκι. Εσύ, έχει ένα μαλλί. Καταπληκτικό, Άξελ. Όχι, τρώγαμε, συντρώγαμε. Συντρώγαμε. Συνέφαγε με τον Παλομπαρίνη. Όχι στο ίδιο τραπέζι, σε ξεχωριστά. Τι θέλεις, break. Άντε, πάμε σε ένα break και λέμε μετά τα κουτσομπολιά. Κάτσε, δεν έχεις... Θέλει break. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Θέλω να στείλω φιλιά στην αγάπη μου. Αγάπη τον μου! Παλομπαρίνη! Όχι! Ποιο? Στον ερωτά μου! Το παιδί μου, το όμορφο, το αρκουδιάρικο! Έλα εδώ, έλα εδώ να σε κάνω φυλάκι, έλα, έλα, έλα. Έλα, στο φρανίτο, ρε, μαζουλού. Έλα εδώ, καλέ, έλα πιο κοντά. Μας λέει το φραν. Μας λέει ο φρανίτο, μας λέει πολύ φλερτάρεις με τον Γιαννόπουλο. Έτσι σου γράψα ακριβώς. Ναι, έρχομαι, μου λέει το βράδυ. Πρόσεχε, μου λέει, σε βλέπω. Προσέχω, αγάπη μου, μη φοβάσαι τίποτα. Προσέχω, τον προσέχω εδώ. Για πες. Ξεχάσαμε όμως ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ναι, τι. Έλεγες ότι συνέτρωγες με τον Παλομπαρίνη. Ναι, 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 ήταν στο διπλανό τραπέζι. Είμαστε πλάτη-πλάτη. Και γύρισα εγώ σε μία φάση. Ποιος έκανε... και πιο ωραία μαλλιά, εσύ αυτός? Αυτός. Φρεσκολουσμένα, έτσι, μοσχομυριστά. Φρεσκολουσμένα και γκρίζα. Γκρίζα, γκρίζα και έτσι. Είχαν φρυζάρει από την υγρασία και αυτά, ή. Όχι, πρόκατο. Στην πένα. Στην πένα, ούτε τρίχα. Δηλαδή, στέκεται έτσι κανονικά σαν περιπέτεια. Ναι, έτσι όπως ήταν τα δικά μου τώρα ισιωμένα. Ναι. Καλά, εγώ ήμουν στο διάολο εκείνες τις μέρες. Ναι. Σάβα αυτή, έτσι απεριποίητη, άστα. Ο Παλομπαρίνη όμως. Ο Παλομπαρίνη όμως ήταν στην πένα, ε. Και το μαλλί ήταν λες και ήταν φυσικό. Φυσικό άσπρο. Φυσικό άσπρο ήταν το Παλομπαρίνη. Και τι δεν μου λες. Φυσικό γκρι. Και τι έτρωγε, ιταλικό φαγητό, ας πούμε, μακαρονάδα ή. Μπριτζόλα, μια σπαλοπριτζόλα. Μπριτζόλα, μετά ζητά. Ναι, έτσι. Τσακ, με την πυρούνα την είχε και την έτρωγε την μπριτζόλα. Να σου πω, κάτσε να περάσουμε λίγο, επειδή στόχος μας είναι η ενημέρωση. Εμείς οι Τσαπανίδιοι και οι Μπουζούκοι. Γι' αυτό άλλωστε ήρθες από την Αράχοβα για να ενημερώσει τον κόσμο. Ναι, 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 δεν μπορούσαμε. Καλούσε το καθήκον, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, καλέ. Πήρες χαμπάρι τι έγινε όλες αυτές τις μέρες, γιατί εγώ δεν είχα πληροφόρηση εκεί πάνω. Δεν είχα ίντερνετ. Καταρχάς το αστείο είναι που έρχεται η Μαντώνα, πούμε ότι με το που έρχεται μέσα που είμαστε στην αίθουσα σύνταξης, για να το πω έτσι επαγγελματικά, και τις κάνουμε με το που έρχεται. Μαντώ, πιάσα τον ξηρό. Δεν κάνει Μαντώ. Το ξηρό, πότε? Πού ήσουν? Δεν μπήκες ούτε καν στο ίντερνετ έτσι να χαζέψεις λίγο στο Facebook, στο Twitter? Μπήκα στο ίντερνετ μόνο για να βάσω μια φωτογραφία, δύο. Στο Instagram. Και τι να κάνω, πήρες? Έπρεπε να κάνω κάτι χρήσιμο. Και εννοούσε ότι έκανα και like σε μία. Μου που ήταν τελείως αυθόρμητη. Που ήσουν και καλά πόζαρε. Αυθόρμητα τελείως. Ναι, 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 αυτό. Έπεσε μετά κάτω. Ή... Όχι καλέ. Για χαρά, προσγειώθηκα στα πόδια μου. Μπράβο. Εκεί που έφαγα πολλές τούμπες ήταν στο σκι, εδώ βλέπεις. Πω, δείξτε αυτόν τον κόσμο. Δείξτε αυτόν τον κόσμο. Να. Αυτή είναι ότι πρέπει για ξέρει γιατί. Τη βλέπει, τι, γιατί. Για το μνήμα. Ποιο μνήμα, ρε! Έτσι που είναι χαρούμενη. Ρε, τι λέει! Η Βάνα, άκουσε τι είπε. Αυτή είναι, λέει, χαρούμενη για να τη βάλω στο μνήμα. Άμα βάλεις ένα αναπτύρα από κάτω ανάψει. Στε, πάει τη γλώσσα σου, ρε, ακόμα δεν σε φέραμε. Σαν κερί. Όχι, μια χαρά είναι. Να, αυτή είναι πιο χαρούμενη. Ρε, αυτή σου κάνα like, που είναι αυθόρμητη. Δείξε τον κόσμο την αυθόρμητη. Αυτή θα ταιριάζει να βάλω στο μνήμα. Αυτή που είναι... Είναι πιο μακριά. Θα νομίζω ότι θα βγεις απ' έξω. Όχι, καλύτερα η άλλη. Αυτή που ήταν αυθόρμητη, τελείωσε το κανάλι. Ήταν αυθόρμητη. Που είσαι. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να περιμένεις τη φωτογραφία εκεί. Είμαι μια χαροπή. Ναι, ναι, ναι. Είμαι μια χαροπή. Είναι μετά τη Βασολάδα. Χωριά το πουλ. Αυτό ήταν πριν τη Βασολάδα. Εξού και η ανάφλεξη και η ανασήκωση στο ρεύμα. Ο Παλομπαρίνη, όπως κοιτάμε τη φωτογραφία, πού βρίσκεται? Ο Παλομπαρίνη είναι εδώ, κάπου εδώ πέρα. Α, εκεί μέσα είναι ο Παλομπαρίνη. Μέσα στο χωριό εκεί. Έτρωγε τη φασουλάδα του εκείνη τη στιγμή. Δεν μου λες. Πριν πάμε στα. Αυτά τα καθημερινά, τα απλά. Ξηρού κατηφόρου και ποιους άλλους διάσημους είδες? Ποιους άλλους διάσημους είδα? Τη μισή Παλατζινού και δεν είμαστε σίγουροι τι είναι ναι, αυτή. Ναι, δεν ξέρω αν είμαι. Παλομπαρίνη 100% γιατί πιαστήκατε μαλλί με μαλλί. Ναι, Κώστα Σόμερ. Κώστα Σόμερ. Είναι γομάριο Σόμερ ακόμα. Ναι, ναι, είναι γομάριο. Ναι, 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 ναι. Ποιον άλλον είδα ρε παιδιά. Αποκλείται να μην είδες. Ας πούμε είδες την Ελένη Μενεγάκη. Όχι. Όχι. Τον Αντίπα. Τον Αντίπα τον είδα στο εξοχικό μου. Πού είναι το εξοχικό σου? Εκεί που πιάσανε τον ξηρό στην Ανάβησο. Εσύ νίκεζες τον ξηρό το σπίτι. Ναι.
Αλήθεια. Ναι. Και καλό ενοικιαστή. Ναι, εγώ τον άφησε τρύπε στου τοίχου. Τον είδα με την ξανθιά την περούκα και δεν πήγε το μυαλό μου ότι ήταν όξυρο. Α, ποιο πήγε το μυαλό ότι ήταν ο Κολομπαρίνη. Όχι, ότι ήταν ένα. Γερμανός! Γερμανός! Ναι, δεν ξέρω, κάτι μου έκανε έτσι. Έξω και το ξανθό, κατάλαβες. Τέλος πάντων, ωραία περάσαμε, ωραία φάγαμε, ωραία ήπιαμε, πήραμε και 4-5 κιλά. Σιγά που πήρε 4-5 κιλά. Η σάλα με υγεία τώρα. Τώρα είναι η φασολάδα, γι' αυτό θα φύγει. Τώρα είναι η στιγμή της φασολάδας. Σύρουμε γραμμή και λέμε λοιπόν. Και πάμε στις ειδήσεις μας. Θέλεις να σου διαβάσω για το Σάββα Ξηρό που συνελήφθη το Σάββατο. Το Σάββατο που εγώ ήμουν στο χιονοδρομικό. Το Σάββατο που ήσουν πάνω στο τραπέζι και χόρευε στο. Γιατί έχει φαγωθεί ότι χορεύουν πάνω στο τραπέζι στην Αράχοβα. Δεν χορεύω, έχω δει στάρεγο. Με ποιο έχει δει. Τσιλιμπουνιδάκι. Έχει δει το τσιλιμπουνιδάκι να χορεύει, πάνω στο τραπέζι. Όχι, δεν το κρατάει, αλλά είναι άλλοι πάνω στο τραπέζι και χορεύει. Ο Τσιλιμπουνιδάκι κάνει πολιτικό ρεπορτάζ, λέω να ξέρει. Τώρα ναι, εντάξει, αλλά ήταν από κάτω με το μικρόφωνο. Και όπω η άλλη έλεγε, Μάνα Αντώνη, δεν με λυπάσαι, τη έλεγε, περνάμε καλά στην Αράχοβα. Άχρε, ήθελα κι εγώ να είμαι σε κάτι τέτοια ρεπορτάζ. Αυτά είναι ρεπορτάζ με νόημα, με στόμφο και ουσία. Για να δείχνει στον τηλεθεατή πώς περνάει ο Έλληνας καλά. Καταρχάς κάμερα, είδες. Φώναξες. Α, ο Ιβάν τα έκανε αυτά. Να το μα τα λέει Ιβάν τώρα. Ο Ιβάν ο καμεραμάν ήταν από κάτω από την κάμερα, κάτω από το φουστάκι το κοντό. Ναι. Ήταν μπροστά του τσιλιμπουνιδάκι με το μικρόφωνο και από κάτω ο Ιβάν με την κάμερα. Ρε Ιβάν, εσύ ήσουν αυτό. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δηλαδή τώρα, άμα η Μαντώ ανέβει στο τραπέζι να χορέψει, α πούμε, το Μαναστατώνης, δεν με λυπάσαι. Εσύ ξέρει πώ να χειριστεί την κάμερα από κάτω για να πιάσει σωστό το πλάνο. Άρχοντα. Θα του βγει έμφυτο αυτό, κατάλαβε. Ναι, είναι επαγγελματία γι' αυτό. Ξέρει πού να στοχεύσει και πού είναι το καλό το zoom. Είδε έστω μία κάμερα. Να φωνάξει μπροστά στην κάμερα Αράχοβα! Ού, 2015! Όχι! Ούτε μία δεν είδε. Δεν κρίση, είδα. Πραγματική κρίση. Αλλά είδα ένα παπαράτσι που ήρθε και με χαιρέτησε. Γιατί? Ένα φίλο μου παπαράτσι. Τι γιατί? Σε χαιρέτησε ο παπαράτσι. Με χαιρέτησε και με έβγαλε την ώρα που έκανα σκι. Και θα σε δούμε, πού θα σε δούμε, σε ποιο. Α, δεν ξέρω που δουλεύει. Αλλά είναι παπαράτσι. Σε χαιρέτησε την ώρα που έπεφτε. Όχι, την ώρα που έπεφτα, ελπίζω να μην με έβγαλε καμία φωτογραφία. Γιατί για πώ είναι δηλαδή, εσύ ήσουν να πάω με τα σκι. Και αυτό φώναξε Μαντό και γύρισε και όχι, όχι. Άκου να σου πω πώς έγινε. Για πες, αυτά φωνάξανε Μαντό και γυρίζω εγώ, ξέρεις, με το γυαλίλιο. Τι στον άνεμο με αναγνωρίσανε και στον βουνό. Τέλος πάντων. Και μετά μόλις με χαιρέτησε και μου λέει, καλέ, τι κάνεις. Ξενέρωσα. Λέω, αχ, γνωστός είναι. Τέλος πάντων, έγινε προς τα εκεί και του λέω, έλα, τι κάνεις. Εγώ δεν είχα καταλάβει ποιος είναι μεταξύ, γιατί φορούσε κάτι γυαλιά, κάτι σκούφους. Μου λέει, έλα, εγώ είμαι ο Τάδε. Δεν λέω το όνομά του. Όχι, μην πεις, γιατί έχει οικογένεια. Ναι, δεν έχει. Λέω. Λέγω, έλα καλέ, τι κάνεις εδώ μεταξύ, δεν έχω καταλάβει ποιος είναι. Δεν έχεις καταλάβει, αυτό το κλασικό. Ναι, που λέω, που μπορεί να μιλάμε 10 λεπτά και εγώ δεν έχω καταλάβει. Εγώ το τηλέφωνο αυτό. Εγώ συνέχεια το παθαίνω αυτό. Λοιπόν, και μιλάμε και μου λέει, κάτσε να σε βγάλω μια φωτογραφία. Και λέω, πώς, την ώρα που μιλάμε. Πώς, γιατί... έτσι, ας πούμε, την ώρα που. Την ώρα που μιλούσα στο είσαι κινητό, λέω, σκί, να βγάλουμε μια αυθόρμητη και ξέρεις πώς είναι με ένα ήλιο. Για βγάλε μια αυθόρμητη, πιάσουνε λίγο, Ιβάν. Να σου δείξω πώς έβγαζε την παραλία το καλοκαίρι. Έτσι. Πάντα βαμμένη με βλεφαρίδα, γιατί δεν πας ποτέ να βγάλεις αυθόρμητη. Έτσι. Μετά, άμα σε πιάσει από την άλλη, έτσι. Τι, όταν βγαίνεις από τη θάλασσα και πας στην ξαπλώστρα. Όταν βγαίνεις. Και τώρα στο σκι, πώς έπιασε όλη τη φωτογραφία. Με το που μπαίνεις στη θάλασσα, ναι. Πρέπει να δουλέψει λίγο πίσω. Αυτό που τρουλώνεις λίγο αυτό και μπαίνεις μέσα. Αυτό το τούρλα, ναι. Σαν να καίει η θάλασσα. Ναι. Σαν να καίει η θάλασσα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να σου πω εγώ τι έκανα στο σκι. Του λέω, κάτσε να με βγάλεις μία. Ποια στην πόσα αυτή που είσαι έτσι με τα... Αυτό. Έτσι. Ναι. Έτσι. Έτσι, πριν τη φασολάδα ή μετά. Μετά θα ήταν ωραίο. Πριν να κατέψω όλη την πλακιά. Πριν τη φασολάδα ήταν αυτό. Πριν, μετά πήγα, έφαγα φασολάδα και ζεστά. Τελικά θα σε δούμε. Άμα σε δούμε να μας το πεις όμως. Ναι, καλέ. Καλά, θα τσικώσεις στο Facebook και θα πεις, ευχαριστώ, ήταν τελείως αυθόρμητο. Ναι. Και να το screenshot από τη αυτό φωτογραφία. Θα κάνω, αυτό. Έτσι, τώρα αφού με ξέρεις. Λοιπόν, όπως και πολλές άλλες φίλες μας και τολμώ να πω. Άρα, άμα δεν είσαι εσύ διάσημο. Τίποτα, γιατί πήγε ο άλλος για τον τέτοιο, μόνο πήγε. Για τον Παλομπαρίνη. Για τον Παλομπαρίνη. Το σώμα. Μπα, πρέπει να πήγαινε κι άλλοι, αλλά δεν τους πήρα πρέφα. Να σου πω καλέ, ήμασταν ενημερωτική εκπομπή εδώ πέρα. Δεν είμαστε κουτσομπολιστικοί. Λοιπόν, περίμενα να σου πω τώρα για τον Ξηρό. Συνελήφθη λοιπόν το Σάββατο Χριστόδουλος Ξηρός. Ξηλός. Το μεσημέρι του Σαββάτου Χριστόδουλος Ξηρός, ο οποίος θεωρούνταν δραπέτης από τις 7 Ιανουαρίου του 2014. Το Αγιάννη, μεγάλη χάρη. Ναι, το Αγιάννη. Ο Χριστόδουλος Ξηρός συνελήφθη από άνδρες της τρομοκρατικής υπηρεσίας την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στην Ανάβησο χωρίς να προβάλλει αντίσταση. Συγγνώμη, θα ήταν ωραίο να λέγει συνελήφθη από παράτσι. Αλλά να ήταν τελείως αυθόρμητος ο Ξηρός. Να έβγαινε έξω με και καλά, περούκα, να μίλαγε στο τηλέφωνο, να έκανε έτσι τα μαλλιά. Έτσι, έτσι θα ήταν ωραίο. Αυθόρμητη σύλληψη. Αυθόρμητη. Δεν θα ήταν τόσο αυθόρμητη, α σου πω, ξέρεις, γιατί λέει 2 μήνες τον παρακολουθούσαν, 3.
πόσους. Περίμενε, γιατί έχω πολλές απορίες εδώ πέρα, να μου τις εξηγήσεις όλες. Λοιπόν, σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψή του έγινε με κινηματογραφικό τρόπο. Ένας αστυνομικός έπεσε με τη μηχανή του στο οδόστρωμα επίτηδες προκειμένου να τραβήξει την προσοχή του Χριστόδουλου Ξηρού, που εκείνη την ώρα έβγαινε από το σπίτι του πάνω σε ποδήλατο και πλησίασε για να το βοηθήσει. Νηστητή μου, κύριε. Τότε οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής τον ευνηδίασαν και τον συνέλαβαν. Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ναι, εγώ είμαι! Είμαι ο Χριστόδουλος Ξηρός. Το σπίτι είναι κοντά στην εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων στην οδό Μερκούρη. Καλή γείτονα είναι! Εκεί έχω εξοχικό!» Παρέ, στη Μερκούρη πάνω. Θα πάρει αξία τώρα. Όχι στη Μερκούρη. Εκεί στη Θροσιά. Καλέ! Ρε μάνα, ρε πατέρα, δεν είχατε πάρει χαμπάρι τίποτα. Υπήρχε αμοιβή σε όποιον τον έβρισκε. 1 εκατομμύριο ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ! Χάσαμε 1 εκατομμύριο ευρώ! Στο φτωχό πληθυσμό. Αφού μου στι αράχοβε εκεί πέρα, τι να σε. Τι να κάνω, στην ανάπηση να συλλαμβάνει τον Ξηρό. Να μυρίσω εγώ τα νύχια μου ότι έχει πάει ο Ξηρό εκεί διπλά στο εξοχικό μου. Λοιπόν, πού ήμουνα. Το είχε νοικιάσει, λέει, για 2 μήνες χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία παρακολουθούσε στενά το σπίτι κρυσφύγετο τις τελευταίες ημέρες, αφού τον εντόπισε από παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων, ενώ ολόκληρη η περιοχή ήταν υπό παρακολούθηση τους 3 τελευταίους μήνες. Όχι, τα σύνδεσμο με το σόβρακο. Ποιον, εμένα. Αφού ήταν παρακολούθηση η περιοχή όλη. Θα βγήκε εκεί στο μπαλκόνι με κανένα εσόρουχο και θα σε πήρε η αντιτρομοκρατική μάτια. Δεν βγαίνω εγώ στο μπαλκόνι με το εσόρουχο, βρε. Θα μπήκαν σπίτι μέσα. Το τζάκι. Στο δικό. Πάει Βασίλη αυτό είναι αντιτρομοκρατική. Φαντάζεσαι. Να τα. Πιθανότερα τον πατέρα μου να πετύχανε παρά εμένα. Πώ θα πετύχανε. Γιατί με το σόβρακο στο μπαλκόνι και από κάτω τη αντιτρομοκρατική να τραβάει φωτογραφίε. Τραγικό. Πού ήμουνα τώρα. Άβυσο. Βρέθηκε κατά τη σύλληψή του, βρέθηκε στην κατοχή του ένα πιστόλι με. Πιστολάκια τα μαλλιά. Με 13 σφαίρες στο γεμιστήρα και μία σφαίρα στη θαλάμη, ενώ ο ίδιος είχε μακριά ξανθά μαλλιά και μουσι. Ο Χριστός και η Παναγία, καλή. Και αυτός πόσο kids, δεν βρήκε να βάλει τίποτα άλλο. Καταρχάς, σαν και εσένα ήταν περίπου. Τι εννοείς. Τα μαλλιά του. Όχι, μακριά ήταν, μέχρι εδώ κάτω. Όχι, παιδί μου. Καταρχάς, έχουμε πει στον Βίτον επάνω να έχει. Έχει φωτογραφίες. Ναι, ναι, έχει γίνει ένας χαμός. Όσο εσύ ήσουν στην Αράχοβα και χόρευες και έτρωγες με τον Παλομπαρίνη και δεν ξέρω τι άλλο έκανες. Γινόταν χαμός στα social media από το Χριστόδουλο Ξηρό. Κάτι διάβασα στο Twitter. Αυτό, κυκλοφόρησαν όλες τις φωτογραφίες του, έγινε ο χαμός, γιατί είναι μια πραγματικά συγκλονιστική φωτογραφία έτσι, με την κουπ. Ναι. Αυτό το σαντρέτο της Κόλεστον. Γιατί έβαλε όμως ξανθιά κουπ. Την είχε λες σε αποθυμένο να γίνει ξανθιά. Την είχε αποθυμένο. Ξέρω εγώ. Να είπε ότι πρέπει να κάνω καριέρα τηλεόραση. Πρέπει να γίνω ξανθιά. Φαντάζεσαι. Μπορεί ο Χριστόδουλος Ξηρός να μαγειρεύει στη Μενεγάκη του χρόνου. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Δεν το ξέρουμε, αλλά να μην τον έχει αναγνωρίσει κανείς και καλά να είναι σαν ένας ξένος σεφ. Ένας Ιταλός σεφ. Φαντάζεσαι. Ναι. Και να κάνει και καμία πλαστική, να φουσκώσει κανένα χείλο ή κανένα. Καταρχάς αδυνάτησε. Μισός έμεινε. Γεια, έχουμε φωτογραφία. Βάλε καλά να δω και με έχει κόψει περιέργεια. Το έχουμε. Α, σε λιγάκι θα σε την λιγάκι, έχουμε, σε ωραία. Λιγάκι. Για λέγε. Καταρχάς αδυνάτησε, οπότε μετά την Πόλα Ρούπα, τη σύζυγο του Μαζιώτη, θυμάσαι τη σύντροφο του Μαζιώτη που ήταν πριν από 2 χρόνια και μετά έγινε Victoria's Secret. Ναι. Τώρα και ο Ξηρός, ο οποίος τα είχε τα κιλά του, ρε παιδί μου, ήταν. Φτραφούλης. Ήταν, γιατί καταρχάς έπαιζε μπαγκλαμαδάκι. Όλοι όσοι παίζουν μπαγκλαμαδάκι είναι χοντροί. Ξέρεις ότι έπαιζε μπαγκλαμαδάκι. Δεν θυμάσαι εκείνο το βίντεο κλιπ που είχε κάνει τότε. Είχε παίξει σε βίντεο κλιπ. Τα πάντα ρί, τα πάντα ρί. Μπράβο. Ο χοντρός πίσω με το μπαγκλαμαδάκι ήταν ο Ξηρός. Έλα ρε. Mm. Άρα. Α, το κατέχει το όργανο, το παίζει καλά. Το παίζει όλα τα όργανα. Ναι. Οπότε, ήταν χοντρός. Κοίτα, έχει μείνει καταρχάς, παιδιά, έχει χάσει 20 κιλά. Καταρχήν έχω μία απορία. Έλα. Το μαλλί είναι δικό του ή είναι περούκα. Δικό του, όλο δικό του. Είναι δικό του, είναι γιατί δικό το τραβήξαν από τα μαλλιά για να καταλάβουν. Το τραβήξαν από τα. Ναι, παιδί μου. Και καταρχάς βγήκε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία όπου είναι ο Τρίφωνας Σαμαράς. Ναι. Έχουν κάνει φωτομοντάζ και είναι ο Τρίφωνας Σαμαράς με τη ΛΑΚ. Ναι. Και έχουν το προφίλ του Χριστόδουλου Ξηρού και λένε. Κάτσε λίγο να στα κάνω, δεν μπορώ να πάω να σε πιάσουν έτσι. Έλα, ρε. Σου λέει είναι χαμός, αλλά εσύ εντάξει, είσαι στην Αράχοβα. Ναι, ήμουν στην Αράχοβα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ρε, εσύ. Έλα. Και σου λέει εδώ πέρα ότι τον είχαν πάρει πρέφα όμως. 3 μήνες λέει το παιδί. 3 μήνες. Και τι στον άνεμο κάνανε 3 μήνες απ' έξω από το σπίτι. Περίμενα να πάει κομμωτήριο μάλλον. Κάτσε, περίμενα. Αυτό ήταν ταμπουρωμένο μέσα, 3 μήνες δεν έβγαινε. Κυκλοφορούσε κανονικά έξω με το ποδήλατο. Καταρχάς με ποδήλατο πιάσανε. Γι' αυτό λέμε ότι η γυμναστική βλάπτη, παιδιά. Η γυμναστική βλάπτη. Τι λες, μωρέ, τώρα παραπληροφόρηση κάτι. Μα ήταν με το ποδήλατο και τον πιάσανε. Δεν βλάπτη η γυμναστική πρώτα απ' όλα. Θέλω αν είχε πάει με τα πόδια, α πούμε, με τα μάξι, μπορεί να τον πιάνανε. Καταρχήν μπορούσαν να τον πιάσουν με οτιδήποτε. Ναι. Ακόμα και με αυτοκίνητο να ήταν, ναι. Δεν μπορούσαν να του είχαν στήσει νέδρα και να τον πιάνανε. Ναι, αλλά εντάξει, τον πιάσανε από δίλα. Πρώτον, και δεύτερον, αφού ξέρανε ότι ήταν αυτός μέσα, γιατί περιμένανε να κάνουν όλη αυτή την κινηματογραφική σύλληψη και να πέσει ένας αστυνομικός κάτω και τα συναφή. Η αλήθεια είναι ότι είχε προβλέψει η αντιτρομοκρατική, είχε κάνει τα κουμάντα της, έτσι ώστε να έχει έρθει σε την Αράχοβα να τον συλλάβουν Δευτέρα πρωί.
Αλλά έγιναν όλα αυτά που έγιναν και είπανε Σαββάτο βράδυ, πιάστον. Ναι, δεν θα κάτσει καλή μέρα η άλλη. Ήταν που ανανέωσε μια μέρα ακόμα που ήταν να γυρίσει Κυριακή πρωί. Λες γι' αυτό, ρε Σιμαγγέλη. Βέβαια, γιατί άλλο. Στεναχωρήθηκα. Τα ωραία ήταν στην Κιάφκα. Που πιάσανε, λέει, 13 σφαίρες. Τι καντέμικο. Να τις κάνει τώρα. Βάλε 14 να με σε πιάσουνε. Γιατί να τις κάνει. 13 σφαίρες στο κεμιστήρα, ένα πιστολάκι. Ένα για πιστολάκι κανονικό, ένα πιστολάκι για τα μαλλιά. Ναι. Ένα τόνο βαφές. Ρε, το πιστολάκι για τα μαλλιά είναι όπλο εξόντωσης. Γιατί άμα πήγαινε ένας... Όχι, άμα πήγαινε ένας επισκέπτης μέσα στην πανιέρα θα του το ρίχνει και θα πάθαινε ηλεκτροπληξία. Γιατί να πας σπίτι του ξηρού να κάνεις μπάνιο. Γιατί. Και στην ανάβησο έτσι εσείς, μπαίνετε στα διάφορα σπίτια και κάνετε μπάνιο. Όχι. Άμα να παραπιάσουμε σπίτι, να ανάβησο. Για να μην υποψίες, μπορεί κάποιος ή κάποια που είχαν βάλει για δόλωμα, ναι. Να ήθελε να πάει μέσα να του την πέσει, ναι. Μέσα στο σπίτι του και να θέλει να κάνει μπάνιο. Αχ, κάτσε σου λέει να ξεβρώνεις. Καταρχάς, άμα έβγαζε γκόμενο ξέρω με αυτό το μαλλί. Γιατί, με αυτό εμένα το μαλλί, μ' άρεσε καλύτερα. Ξηρός, πριν ήταν σαν φλόρος, τώρα σου άρεσε καλύτερα, έτσι. Ναι, μου άρεσε καλύτερα. Εν τω μεταξύ τώρα το έχω απορία. Ρε, εσύ τι θα το κάνει το μαλλί τώρα που θα βγει η ρίζα με στη φυλακή κάτω, θα είναι χάλια. Στη φυλακή, εντάξει, μπορεί να έχει πέρασει με αυτό το μαλλί. Να το κάνει όμπρε, λέει η Μαρία. Ό,τι αρέσει με αυτό το μαλλί. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Του προσδίδει ένα. Τι? Ένα σεξινες, ένα tropical look. Tropical look, μωρέ, ο ξηρός έτσι όπως είναι. Με αυτό το μαλλί. Το ξανθώ. Ήταν και λίγο μαυρισμένος και αδυνατισμένος, μου άρεσε, ωραίο. Καταρχάς, κούκλα η Μαρίτσα. Αδυνατήσανε όλοι όσοι ήταν τρομοκράτες. Ναι, ρε, γιατί άμα δεν έχεις άρα μήπως να αφήσουμε τις άδειες και τα τέτοια και να πάμε. Και να κάνεις κανένα τρομοκρατικό. Ξέρω εγώ, άμα να αδυνατήσουμε. Να πας. Μα καταρχάς έχουν αδυνατήσει όλοι, έχουν γίνει όλοι fit. Γιατί στον ένοπλο αγώνα. Ναι, δεν σου είπα την Πόλα Ρούπα την άλλη φορά που την είχαν πιάσει τη σύζυγο του Μαζιώτη που ήταν μια κοπέλα που είχε τα κιλά της. Ορίστε, αντί να πας σε κέντρο αδυνατίσματος, να πας σε ένα σωστό κέντρο. Αυτό και έγινε μια άλλη φέτες. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό για το Alufan Park θέλω μετά. Δώσε break. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Loca Report, όλο ζωντανά, σπαρταράμε. Έτσι κάνουμε. Θα τον ξηρώ, θα τον πιάσαμε. Θα τον ξηρώ. Α, ήθελα να σας πω, παιδιά, από πριν, ότι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα πας αλλού, όπου να είναι, όπου και όπου. Θα πας στο αλλού Fan Park, διότι εκεί πέρα θα δεις τα καλύτερα παιχνίδια ever υπάρχουν. Το Freestyle Extreme Ride, ξέρεις τι είναι αυτό? Όχι. Λοιπόν, μπαίνεις εκεί μέσα μαζί με τέσσερα φιλαράκια σου, σε αυτό το παιχνίδι. Θα βρω εκεί τέσσερις. Βρες εκεί τέσσερις φίλους. Λοιπόν, γιατί εμείς δεν είμαστε φίλοι σου. Θα πάμε εγώ, εσύ, ο Φρανίτο. Τρεις και θα πάρουμε και τον Ιβάν εδώ πέρα. Τέσσερις. Ωραία. Και ο Άλεξ, πέντε. Το ουρί θα είναι από. Θα μπει σε άλλη. Στην άλλη γύρα. Στην άλλη γύρα. Λοιπόν, θα πας εκεί πέρα, θα γυρίσεις 360 μοίρες στροφή. Πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά. Ναι. Μέχρι να σου γίνει το έντερο γαρδούμπα. Ωραία. Λοιπόν, θα περάσεις τέλεια. Η αδρεναλίνη σου θα ανεβεί στα ύψη. Αλλά αυτό 20 μέτρα από τη γη δεν είναι τώρα ένα-δύο μέτρα εκεί πέρα και αντεγιά. 20 μέτρα, όχι κάτω από τη γη, κάτω είπα. Από τη γη, δεν διευκρίνησες κάτω επάνω. Λοιπόν, 20 μέτρα παιδιά πάνω, ψηλά. Σαν το αλλού Fan Park δεν υπάρχει πουθενά αλλού φυσικά. Αν εσένα δεν σ' αρέσουν τα ύψη, ωραία. Ναι. Και σου αρέσει έτσι λίγο ο τρόμος. Ο τρόμος. Σ' αρέσει... Ο τρόμος πάρα πολύ. Ο τρόμος, μπράβο. Θα πας στο The House of Fear. Εκεί πέρα να δεις το πράγμα στο αλλού. Ναι. Να σου πω τι είχα πάθει εγώ εκεί πέρα, θα το δεις και σε ένα ρεπορτάζ που θα δείξουμε όσο νούπο. Πιο τρομακτικό δεν υπάρχει από αυτό. Σόπερα μαντώ. Δεν υπάρχει. Στο λέω εγώ ίδια. Εγώ που πήγα εκεί. Τίποτα. Είναι ο Άγιος Βασίλης. Δεν θέλω να πω. Ήταν, ας πούμε, τώρα τα Χριστούγεννα, πιο τρομακτικός, παιδιά, Άγιος Βασίλης ever. Είναι ένα πράγμα απ' έξω σκουλικιάρικο. Σκουλικιάρικο. Ένα σάπιο, ρε παιδί μου. Α, η Βασίλης. Ναι. Με κάτι μαύρα δόντια, με κάτι μάτια έτσι περίεργα. Θα το δεις στο βίντεο, ρεπορτάζ, στο ρεπορτάζ ναι. Και θα καταλάβεις. Που εκεί μέσα, εντάξει, πρέπει να έχεις πολύ γερά κότσια για να μπεις. Ναι. Ουρές απ' έξω, χαμός. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Στο skill zone μπορείς να πας επίσης, άμα θέλεις, να παίξεις κόπο πολύ. Κοίτα εδώ τι έχει κερδίσει ο Φρανίτο. Ο Φρανίτο το κέρδισε αυτό. Ο Φρανίτο το κέρδισε αυτό. Με τις μπάλες. Έπαιξε με κάτι μπάλες. Ναι, έπαιξε κάτι μπάλες, εκεί τις χτύπησε και κέρδισε αυτό εδώ πέρα. Τον οποίο τον έχουμε βγάλει και λόκο. Λόκο, μπράβο. Λόκο. Λοιπόν, θα πας στο Alufan Park λοιπόν και θα περάσεις τέλεια. Α, και να σου πω και ένα άλλο πολύ ωραίο τραγούδι. Μα αυτό περιμένω. Ναι, τραγούδι λέω. Παιχνίδι. Το Mirror Forest. Το Mirror Forest. Mirror Forest. Αυτό πράγμα ωραίο με τους καθρέφτες, ε. Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Μπαίνεις εκεί μέσα και δεν ξέρεις από πού να βγεις. Και πώς βγήκες εσύ. Βγήκαμε το Φρανίτο μαζί. Το ένστικτο με βοήθησε. Ο Φρανίτος σταμάτησε σε κάθε καθρέφτη και κοιτιότανε. Ναι, από τη μυρωδιά του Φρανίτο. Άρα έτσι βγήκατε. Ναι, μύριζα που πήγε ο Φρανίτο και βγήκα κι εγώ. Λοιπόν, παιδιά, χωρίς πλακά, Alufan Park πρέπει να πας πραγματικά για να διασκεδάσεις και να σου ανέβει η αδρεναλίνη. Τώρα πριν αρχίσουν και τα σχολεία τα πολλά-πολλά,
Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα. Θέλεις να αφήσουμε τον ξηρό και να συνεχίσουμε με τις ειδήσεις μας. Λοιπόν, άστον εκεί που βρίσκεται τώρα. Καλή του ώρα. Κατατέθηκε λοιπόν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η ιδρυτική δήλωση του νέου κόμματος με την ονομασία Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Ξέρεις ποιος είναι ο ιδρυτής του, Δεν βέβαια ξέρω. Ο Γιωργάκης, τα άκουσες μπανάρα αυτό. Και μοναδικός. Εσύ θα ψηφίζεις το Κίνημα Δημοκρατικών Σοσιαλιστών. Μόνο ένας Παπανδρέου θα μας σώσει. Ναι, δε. Το έχει έτοιμο το ψηφοδέλτιο. Ναι, τώρα, σίγουρα. Τότε, τον βλέπω. Δεν βλέπεις. Φαίνεται στα μούτρα του. Θα ψηφίσει κόμμα, όχι πρόσωπα. Ότι είναι Παπανδρεϊκός. Κίνημα Δημοκρατικών Σοσιαλιστών ονομάζεται, παιδιά, το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου. Σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη που κατατέθηκε στον Άριο Πάγο, το έμβλημα του νέου κόμματος είναι ένα ρόδο σε κόκκινο φόντο. Λίγο μπανάλ μου φαίνεται. Εντάξει, είναι ρομαντικός ο Γιωργάκης. Ρόδο, ρε εσύ. Ρόδο, τι να μα βάλει. Γιατί να βάλει ρόδο. Τι να βάλει. Να βάλει μια ελιά. Ελιά έχει βάλει ο άλλος. Ο Πάγκαλος. Ο Χοντρός. Να βάλει ένα σίκο, ρε. Σίκο. Μια και σικέ θα είναι. Α, το πήγε εκεί εσύ. Ναι, 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 ναι. Σίκο, εντάξει, έχουν άλλα κόμματα. Είναι δύσιμο αυτό που είπα. Δύσιμο. Δύσιμο. Λοιπόν, διάβασε σε Μπαμπινιώτη στην Αράχοβα. Όχι, εκεί δίπλα το τζάκι, άραζες και έπαιρες το ναι, λεξικό. Ναι, ναι, και λέω τι να πάρω για να περάσει η ώρα μου. Και πήρες το λεξικό. Πάρω... Από το Δέλτα μέχρι το Έψιλον. Ναι. Το τέταρτο τόμο. Πού ήμουν καλέ τώρα, ναι. Το έμβλημα λέει του νέου κόμματος είναι ένα ρόδο σε κόκκινο φόντο και τη διακήρυξη υπογράφουν 252 πρόσωπα, ανάμεσα στους οποίους ο Φίλιππος Πετσάλνικος. Α, ο Φίλιππος Νικολάου, Πετσάλνικος, να πήγε το 12. Η Μαριλένα Κοπά. Κοπά, κοπά, κοπά. Μαριλένα Κοπά Καμπάνα, θα το πω. Να είναι παντρεμένη με ένα καμπάνα. Φαντάζεσαι, Κοπά Καμπάνα. Ο Μιχάλης Καρχημάκης και ο αδερφός του πρώην πρωθυπουργού, ο Νίκος Παπανδρέου. Ναι, άμα δεν στηρίξει η οικογένειά σου. Εσύ να σου πω, πολιτεύονταν κι αυτός. Ο Νίκος Παπανδρέου, ναι. Όχι. Κανένας άλλος δεν πολιτεύεται. Μόνο ο Γιωργάκης από την οικογένεια. Βγάλαμε τον καλύτερο μπροστά, να ρωτήσω κάτι. Σκέφτομαι πως να είναι χειρότερος. Να ρωτήσω κάτι. Ο άλλος είναι συγγραφέας. Γενικά είναι ψαγμένο το σόι. Είναι μορφωμένο το σόι. Είναι ψαγμένο, μάλιστα. Ο ίδιος ο κύριος Παπανδρέου έδωσε μία ομιλία. Και ξέρεις τι είπε. Έδωσε το στίγμα του νέου κόμματος, τονίζοντας ότι στη βάση των αρχών του είναι ο ανθρωπισμός. Ο ανθρωπισμός, βέβαια. Η δέσμευση για ανθρώπινη αξιοπρέπεια και είπε ότι μας εμπνέουν και τόνισε ότι τον εμπνέουν οι αξίες του πολιτικού φιλελευθερισμού. Ακούσες. Βαθύ. Αποκλείται το πεμόνι. Να συνεχίσω κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον όχι, θα στο πάω στα καπάκια μετά για μία άλλη είδηση με τον Γκλέτσο. Τι είπε, γιατί πήρε θέση και ο Γκλέτσος. Δεν θα γίνουμε! Δεν θα γίνουμε παρακολούθημα κανενός! Δεν μπορεί να είμαστε. Ουραγός της δεξιάς, τι εννοούσε τώρα. Ουραγός είναι πίσω-πίσω, η ουρά που λέμε. Ουραγός. Δεν θα γίνουμε ουραγός της δεξιάς. Ο τελευταίος. Όσοι δεν θέλουν να καταλάβουν την πρωτοβουλία μας, μιλάνε για την προσωπική μου ατζέντα και κλείνουν τα αυτιά τους, λέει, στους χιλιάδες συμπολίτες μας. Πρώην και νυν μέλους και φίλους του Πασόκ που ζητούσαν. Να γίνει. Ναι, 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 ναι. Που ζητούσαν, λέει, κάτι να γίνει επιτέλους για να σταματήσει ο αφανισμός των αξιών μας από τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Ενώ σημείωσε, όσοι δεν θέλουν να καταλάβουν, μιλάνε για διάσπαση. Εμείς μιλάμε για λύτρωση, λέει. Μιλάμε για δημιουργική ρήξη. Αυτό, δημιουργική ρήξη χιαστών. Ναι, είπε και βρόντιξε. Είπε, είναι άφρωτος πολιτικός. Τα είπε όλα και έφυγε ο Γιώργος. Δεν έχει κυβερνήσει ποτέ, δεν ήταν ποτέ σε κάποια θέση. Οπότε το νέο του κόμμα έχει. Ήτανε πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας. Όχι, άμα διαβάσει αυτά που λέει, ήταν σαν να μην ήτανε. Λέει, δεν θα γίνουμε, λέει, δεν θέλουν να καταλάβουν την πρωτοβουλία μας, άρα μιλάει για κάτι καινούργιο. Εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Όχι. Εγώ διάβασα. Όχι, θα σου το πω. Διάβασα σε μία εφημερίδα, γιατί ξέρει, διαβάζω και εφημερίδες. Με βλέπει έτσι. Είναι εσπρέσο. Και εσπρέσο, καλέ, δεν μπορώ να την πω. Την Εστία, φαντάζομαι να διαβάσει. Το Βήμα διάβασα. Το Βήμα. Ναι, ναι, ναι. Άκου τώρα να σου πω γιατί μ' άρεσε να ενημερώνω. Ναι, είχε τον Πλούταρχο. Λοιπόν. Α, τι ήθελα να σου πω. Θα πάρει 7%, λέει. 7, όχι, 7 θα πάρει. Εγώ πιστεύω ότι εκεί θα μπει στη Βουλή, αλλά αν θα μπει οριακά. Κάτσε, εδώ είχε μπει ο Σταύρος και είχε πάρει. Και Σταύρος. Σταύρος μπήκε στην Ευρωβουλή. Άλλο, η Ευρωβουλή είναι πιο χαλαρή. Ναι, αλλά είχε. Πιο χαλαρή ψήφος. Γιατί είναι πιο χαλαρή. Με νεοσύστατο κόμμα ήταν. Ναι, αλλά να σου πω. Μόλις ενός μήνα. Στην Ευρωβουλή όμως δεν κρίνεται κάτι. Δηλαδή. Αυτή που δεν κρίνεται το μέλλον της χώρας σου στην Ευρωβουλή. Το μέλλον της Ευρώπης δεν κρίνεται. Είναι λάθος δηλαδή, αντιμετώπιση αυτή. Ποτέ που δεν έχεις. Έχει πάρει η Ευρωβουλή μια απόφαση που να κρίνει την Ευρώπη οτιδήποτε. Όλα που αποφασίζονται στη Σύνοδο Κορυφής, όλα αυτά. Η Ευρωβουλή απλά είναι ένα όργανο ούτε καν εκτελεστικό. Αυτό μου λέει. Άρα, ότι δεν πήγες να ψηφίσεις. Πήγα, ψήφισα. Άρα είναι όλα. Πώς να σου πω. Ρε παιδί μου, είναι όλα πιο χαλαρή ψήφος. Λες, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Ας ψηφίσω στην Ευρωβουλή αυτού ή του άλλου. Κακώς το σκέφτεσαι αυτό. Όχι, δεν το σκέφτομαι. Διότι πώς μπορεί να ακουστεί περισσότερο η φωνή μας έξω. Μα δεν ακούγεται στην Ευρωβουλή. Φωνήσω. Θέλω να σου πω ότι ποτέ δεν παίρνει η Ευρωβουλή
κάνει συνεδριάσει, κάνει τέτοια, αλλά ποτέ άχρηστη δεν παίρνει μια είναι, απόφαση. Δηλαδή. Δεν είναι άχρηστη. Ποτέ δεν εκτελεστικό όργανο. Μα την έκτελε άχρηστη όμω, χρυσέ μου. Η Ευρωβουλή απλά συζητάει αποφάσει ή άρθρα, όλα αυτά τα οποία έχουν ήδη αποφασιστεί. Είτε από τη Σύνοδο Κορυφή, οι πολιτικέ, όλα αυτά. Αφού έχουν αποφασιστεί, γιατί δεν τα συζητάει εκτελεστικά. Αυτό λέω, δεν είναι η Ευρωβουλή, α πούμε, παιδί μου. Νομίζω... Δουλειά να υπάρχει, κουβέντα να γίνεται τύπου. Ναι, δεν είναι δηλαδή και ότι θα αλλάξει η Ευρώπη όλη μια απόφαση Ευρωβουλή. Τέλο πάντων, λοιπόν, πώ τη βλέπει εσύ αυτή την κίνηση του Γιώργου. Εγώ βλέπω ότι θα μπει στη Βουλή. Θα μπει στη Βουλή. Θα μπει στη Βουλή οριακά, εγώ πιστεύω. Και τι τον νοιάζει, τώρα αυτός δεν το ξέρει ότι δεν θα μπει, ρε παιδί μου. Θα μπει, σου λέει. Όχι λέω, ότι δεν θα μπει, ότι δεν πρόκειται να γίνει πρωθυπουργός. Εντάξει, είναι ένας νέος πολιτικός. Μα δεν πρόκειται, συγγνώμη, τώρα να το πω, ρε, εσύ. Εντάξει. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Έτσι λέγαμε και πριν από 20 χρόνια. Δεν πρόκειται να κυβερνήσουμε τον Γιώργο. Once upon the time ήτανε. Once upon the time ήτανε. But now he has no luck. No luck. No luck. No luck. At all. Με τίποτα σου λέω, καλέ. Τάξη. Άμα θα σου το πάμε και στοίχημα. Εσύ θα ποντάρεις ότι θα γίνει πρωθυπουργός, εγώ όχι. Δεν λέω θα γίνει πρωθυπουργός. Ποντάρω όλη μου την περιουσία και κάτι χωράφια που έχω στην Κέρκυρα. Και το σπίτι στην Ανάβησο, δίπλα στον Ξηρό. Και το σπίτι στην Ανάβησο, αμέ. Μπορείτε να το κάνετε μουσείο. Ως τι? Ως μουσείο του Ξηρού. Γιατί καλέ, τι έχει ο Ξηρός που θα πρέπει να το κάνω εγώ να σε εκθέσω. Θα λέω, βάλει μια περούκα μπροστά και θα λες ότι είναι το Ξηρού το σπίτι. Εδώ κοίτω ο Ξηρός. Ενθάδε κοίτε. Ζει όμως. Κοίτω. Ενθάδε κοίτε. Ενθάδε κοίτε. Ενθάδε κοίτω όταν ήταν χοντρός. Θα λες εδώ έμεινε ο Ξηρός απέναντι. Και θα μπαίνει μέσα που εδώ έμεινε ο Ξηρός και απέναντι. Θα ναι, 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 και θα μαζεύω κανένα φράγκο. Δείτε την καλύτερη θέα για το σπίτι του Ξηρού, θα λες. Τέλεια. Σιγά που τον κάνουμε για αξιοθέατο. Δώσε ένα break, τσούκο. Σύνελθε, θα σε τσιμπήσω, μόνο αυτό σου λέω. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Λόκα Ρίπορτο ζωντανά. Να σου πω. Έλα. Καλέ τώρα που μου ήρθε. Είμαστε η μόνη εκπομπή που είμαστε ζωντανά, γιατί όλοι οι άλλοι την έχουν γραμμένη. Την έχουν γραμμένη γενικά, αλλά θα είναι μετά και το κούλερ ζωντανά. Όχι, βρε, δεν εννοώ. Θέλεις μετά. Δεν εννοώ για εμάς. Α, εννοείς τα μεσημεριανάδικα. Βέβαια. Νομίζω η Τσιμψιλή ήταν ζωντανά σήμερα το πρωί. Πού το ξέρει? Είδα λίγο. Είπε τίποτα για τον Ξηρό. Για τον Ξηρό είπανε, ναι. Είπανε για τον Ξηρό στην Τσιμψιλή. Πώς το σχολιάσανε, θέλω να μάθω. Πώς σχολίασε τη Τσιμψιλή τον Ξηρό, ναι, 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 ναι. Για την κόμη του σχολιάσανε. Για την κόμη του σχολιάσανε. Α, εμείς τη σχολιάσαμε την κόμη του. Εμείς είπαμε καλύτερα πράγματα για τον Ξηρό από την Τσιμψιλή. Ναι, ναι, ναι. Πιο ουσιαστικά, ε. Πιο ουσιαστικά, βέβαια. Λοιπόν, ενημερώ πιο κόσμο. Επειδή όμως έχουμε επιδείξει την είδηση με τον Ξηρό, έχουμε προχωρήσει σε άλλη. Ναι. Ενώ έχουμε κάνει ένα skip. Τι πήγε στο μυαλό σου? Έπλυνε στην Αράχοβα. Στο ποτάμι, εκεί. Έχει ποτάμι η Αράχοβα, δεν ξέρω. Δεν έχει ποτάμι, έχει. Δεν ξέρω. Δεν αξιώθηκα να μάθω. Δεν πήγε στο Ριβασία. Όχι καλέ, μόνο πάνω στο βουνό πήγα εγώ. Δεν είσαι φυσιοδήφης. Για τα high hui εκεί να βγάλω καμιά φωτογραφία. Αυτά για τις φωτογραφίες μόνο. Ναι, μόρα, και δεν πήγες να εξερευνήσεις τη φύση, τα χιόνια. Τι να εξερευνήσεις τη φύση, εγώ αφού με ξέρεις τη χαϊσμένη που είμαι. Λοιπόν, μιας και λέγαμε πριν για τον Γιώργο τον Παπανδρέου, θα σου κολλήσω εγώ στο καπάκι τι είπε ο Απόστολος. Ποιος Απόστολος? Ο γνωστός. Ο Γκλέτσος, ρε. Χριστός και Απόστολος Γκλέτσος. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι είπε. Ο επικεφαλής του κόμματος Τελεία, Απόστολος Γκλέτσος, υπέρ Γιώργου Παπανδρέου, χαρακτηρίζει σοβαρή την προσπάθειά του. Βέβαια. Χαράζει τη δική του πορεία, είπε. Άκουσε τώρα τι είπε. Ο κύριος Γκλέτσος σε δήλωσή του χαρακτηρίζει. Κύριος, τι να τον πω, κυρία, είδες ποινίδα. Χαρακτηρίζει την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να βρεθεί ενωπίον των συμπολιτών του και να ζητήσει ετιμιγορία. Ο Γιώργος Παπανδρέου θα πει την απόλυτη αλήθεια στο λαό, επειδή γνωρίζει ένα απέσιο παρασκήνιο, σημειώνει μεταξύ άλλων. Και αυτός πώς είναι σίγουρος ότι θα τα πει, δεν ξέρουμε. Anyway. Ακούστε ολόκληρη τη δήλωση, παιδιά, του επικεφαλή της Τελείας. Συγκεκριμένα είπε, θεωρούμε εξαιρετικά σοβαρή την απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να βρεθεί ενώπιον των συμπολιτών του και να ζητήσει την ετιμιγορία, γνωρίζοντας ένα απέσιο παρασκήνιο. Προδοσία εκ των έσω από συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα, πιστεύουμε ότι θα πει την απόλυτη αλήθεια, την αλήθεια στο λαό. Είδες. Και γιατί δεν την έλεγε όταν ήταν πρωθυπουργός και αντίπει τώρα μετέπειτα. Όλος ο πνευματικός κόσμος της χώρας δίπλα στον Γιωργάκη. Και ο Απόστολος Γκλέτσο έκανε δήλωση. Ειρωνικά, ο οποίος μετά, όχι, ο οποίος μετά, είδες τι είπε. Ο Γκλέτσο. Ναι. Τι? Μετά είπε ότι τον έβρισε. Είπε ότι τι πάει και κάνει εκεί πέρα, πάει και κάνει κόμματα και αυτά. Και του λένε, μα εσύ δεν είπες πριν ότι ήταν καλή η κίνηση πότε και αυτά. Βγήκα, λέει, και βγήκε και λέει σήμερα, ναι, τώρα το πρωί πριν πούμε. Και βγήκε και λέει σήμερα, παρεμηνεύτηκαν οι δηλώσεις, μου λέει. Δεν το εννοούσα αυτά. Ό,τι να είναι, δεν πει. Πού να ξέρω εγώ.
Άρε, και αλήθεια κάποιος λέει... σε μελετάει, ο Γκλέτσος. Και αλήθεια αμά, λέει... θα έρθει εδώ να φλόγω στο ξύλο. Να σου πω, ο Γκλέτσος ήταν. Ξύλο τώρα. Αυτή η βρώμα που είχε βγει για τον Απόστολο δεν είναι αλήθεια, θέλω ποια να σου πω. Όλες. Αυτό, ότι πλακώνει στο ξύλο τον κόσμο. Γιατί? Έτσι. Δεν μου βγάζει για πολύ τέτοιο. Ποιο μωρέ, δεν σου βγάζει ο Γκλέτσο ότι βαράει άτομα. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω, δεν θυμάσαι ξέρω. Που ρίχναν το σταυρό και πέφτει μέσα. Ναι. Θυμάσαι που ρίχναν το σταυρό, πέφτει μέσα, τον πιάνει ένα άλλο και το ξαναπάνε. Θυμάσαι την εποχή που έκανε τον Παλαμό με την Ερατούλα. Τι. Τέλος πάντων. Καράβι το φεγγάρι. Κάτι θα ξέρει αυτό. Κάτι παραπάνω. Από εμάς τα ξέρει ο Απόστολος. Ναι, βέβαια, γιατί εντάξει, έχει κάνει και μανουσάκι, μανούσο. Ερσή, να σου πω, μήπως ήθελε να πει το αντίθετο. Δηλαδή, μήπως ήθελε να πει ότι καλείται τώρα επικεφαλής του νέου κόμματος ναι. να πει την αλήθεια στο λαό για αυτά που τρώγανε τόσα χρόνια πίσω από την πλάτη του και διάφορα τέτοια. Μήπως ήθελε να πει αυτό και παραβερνευτήκαν οι δηλώσεις του και τα βγάλανε και καλά οι δημοσιογράφοι ότι είναι υπέρ του. Mm. Ε? Κατάλαβες τι είπες τώρα. Δεν ξέχασα από ένα σημείο και μετά. Κάτσε να το σπάσω. Μήπως ήθελε να πει ο Απόστολος, καλά είμαστε μέχρι εδώ, ναι. Ωραία. Ότι με τις δηλώσεις αυτές που έκανε, ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Γιώργος που πολύ αγαπήσαμε, ήθελε όταν ήταν πρωθυπουργός, ότι τους έλεγε φούμαρα και τους πουλούσε φύκια για μεταξωτές κορδέλες και πρέπει να δώσει μια απάντηση αληθινή βέβαια. Και ντόμπρα, να μιλήσει για αυτά που κάνανε τότε παλιά, ναι. όχι μετέπειτα. Μήπως ήθελα να πει αυτό και το παρμηνεύσαν οι δημοσιογράφοι. Θυμάσαι που τώρα πες από στον Γκλέτσο. Μ' αρέσει που κάνουμε μια εκπομπή σαν τον Τράγκα, μ' αρέσει. Εν Αθήνες, κυρίες και κύριοι. Θυμάσαι που... Στο καρφί. Θυμάσαι που κάνει κάτι τέτοια... Ναι. Πρέπει να έχει πρόβλημα με τη μασέλα. Αν του πέφτει η μασέλα, το έχει και ο πατέρας μου αυτό. Τι. Καμιά φορά... Φοράει πολλό. Όχι ρε. Άμα του φεύγει η μασέλα, κάνει κάτι τέτοια. Κάνει... Ναι. Σαν το Ρόκι. Αντρέα! Κάπως έτσι. Δεν μου λες. Θυμάσαι που είχε βγει βουλευτής τότε με τη Νέα Δημοκρατία ο Θεοχάρης. Ποιος Θεοχάρης? Ο ταξίαρχος Θεοχάρης που λύκει. Εμένα μου αρέσει αυτό. Είχαν μπερδευτεί όλες οι γριές και τον ψηφίζανε. Τους ήρωες από την ναι, καλημέρα ζωή. Ναι, νομίζανε ότι είναι ο ταξιάρχος, το χάρη, θα πάνε να βάλει τάξη. Ναι, αλλά. Οπότε, μήπως και ο Γκλέτσος βγαίνει έτσι. Το ψηφίζουν όλοι αυτοί. Δεν έχει. Γιατί νομίζουν ότι είναι ερωτευμένος ακόμα την Ερατό. Δεν έχει την ίδια. Πώς το πω. Ανταπόκριση. Ανταπόκριση. Ναι, αφού είναι δήμαρχος καλή στην Ελλάδα. Θαρώ. Θαρή. Ναι. Δεν ξέρω. Θαρώ. Λοιπόν, θέλω να σα πω κάτι άλλο τώρα. Εγώ άσχετο με τον Γκλέτσο και άσχετο με τον Παπαδ. Όπως σας λέμε όλες αυτές τις μέρες στο Αλού Φαν Πάρκ που πρέπει να πας οπωσδήποτε να το δοκιμάσεις να δεις όλα τα παιχνίδια, σας έχουμε ετοιμάσει εμείς, έχει πάει το φρανιτάκι μας και σας έχει δείξει μερικά από τα παιχνίδια που μπορείς να πας και να διασκεδάσεις και να κάνεις στο Αλού Φαν Πάρκ και για του λόγου το αληθές θα το δείτε ευθύς αμέσως μπροστά στα μάτια σας μόνο για εσάς. Ρίξτε το ατσούκι! Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω ότι είχαμε μία έγκυρη και... Όχι έγκυρη. Έγκυρη, μάλλον παρέμβαση από το Φρανίτο, ο οποίος μας βλέπει ζωντανά από Ισπανία! Μπέσος, Μερσέδες! Μπέσος, Χουάν! Μπέσο, Φρανίτο μου! Μου, αγάπη μου! Και επίσης έχει και σχολιασμό. Έχει σχολιασμό. Έλα, μωρή, είναι και η Μάντι εδώ. Έπρεπε να τον βγάλουμε με ένα Skype. Σου στέλνει και η Μάντι τα φιλιά. Με ένα Skype πρέπει να τον βγάλω. Έπρεπε να τον βγάζαμε με Skype, ρε παιδιά. Ναι. Πώς γίνεται τώρα αυτό, είναι εύκολο να το βγάλουμε. Θα δούμε, Όχι. Όχι από πάνω. Λοιπόν, για την προηγούμενη θέλω να πω, πριν περάσουμε στην επόμενη είδηση, μου έστειλε ο Φρανίτο, μου λέει... πού ήμουνα. Πού ήσουνα, κάπου εκεί, στο Facebook. Να τους πάσουμε το ρόδι στο κεφάλι, λέει, δεν τρέπετε. Πιανού, για ποιον, για σένα. Μάλλον εσένα. Για τον Γιώργο για το λέγε. Για τον Γιώργο, τον ναι, έχει ναι. μίσος. Δεν ξέρω, λέει, κατάστρεψε τη χώρα. Να σου πω... Την Ισπανία. Πρόλαβε και την Ισπανία. Εμάς στην Ελλάδα, αλλά ο Φρανίτο είναι μισός Έλληνας, μισός Ισπανός. Είναι φιλέλληνη. Σαν τον Παλομπαρίνη που είναι μισός Έλληνας, μισός Ιταλός. Όντως. Ναι, Ιταλός είναι ο Παλομπαρίνη. Α, από τι βγαίνει το Παλομπαρίνη. Από πού βγαίνει από το Παλομπαρινίδης. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι το καλλιτεχνικό του. Το φαντάζεσαι. Και γιατί το κάνει Παλομπαρίνη και να μην το κάνει James, ας πούμε. Και γιατί να το κάνει James και να μην το κάνει. Μόρισεϊ. Ναι.
Τέλος πάντων, anyway, εγώ αυτό που ήθελα να πω πάντως για το Alufan Park, μόλις είδαμε και το φρανιτάκι που μας έδειξε πάρα πολλά έτσι, παιχνίδια, πολύ ωραία, που μπορείτε να κάνετε εκεί, όπως σας είπαμε, όπως σας λέμε εμείς κάθε μέρα εδώ μέσα από την εκπομπή. Αυτό εκεί με τη Ρόδα, τι φοβερό που ήταν. Αυτό είναι πραγματικά φοβερό, ανέβηκε και ο Φρανίτο εκεί πέρα. Εγώ επειδή είμαι λίγο κοτάρα δεν ανέβηκα. Δεν έχουμε πλάνο από το Φρανίτο εκεί πάνω. Έχουμε πλάνο από το Φρανίτο στο άλλο μέρος ίσως. Στο μίξερ αυτό, στο... το ωραίο. Όχι. Ούρλιασε, άκουγες. Όχι, 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 γιατί δεν ήθελε, λέει ο Φρανίτο. Ναι. Δεν ήθελα να βάλουμε ένα τέτοιο. Όχι, δεν ήθελε, μωρέ, ψέματα, λέω, πλάκα κάνω. Ατρόμητος ήταν, σε πληροφορώ. Ήταν ατρόμητος, δεν καταλάβαινε τίποτα. Εγώ εντωμεταξύ δεν ήθελα να μπω σε ένα έτσι πολύ υψηλό αυτό που κρέμασε με τις αλυσίδες. Ναι, γιατί δεν μπήκε εκεί. Και πού πήγε δηλαδή, εσύ, σε αυτό μόνο με τους καθρέφτες και το εγώ, άλλο. Εγώ μπήκαμε στους καθρέφτες. Προσπάθησα να μπω στο The House of Fear, αλλά φοβόμουν που πήγε 3:30 και δεν μπήκα. Πού άλλο μπήκα. Μπήκα σε αυτό που είναι για τα παιδάκια με το σκουλίκι, το πολύ ωραίο. Μπήκα στα συγκρούμενα. Δεν ήταν ωραία να ήταν ο Θεοχάρης στην είσοδο και να έλεγε επόμενο για το σκουλίκι. Σκουλίκια, μπείτε μέσα. Λοιπόν, για να περάσετε κι εσείς τέλεια, θα πάτε αλλού Fun Park και θα τα δείτε η δίσωμαση. Πώς με δεις, Στάι. Να σου πω, έλα. Δεν τις φέρνω λίγο. Τις φέρνεις. Τις φέρνω σε αμέ. Τι, στο χρώμα. Κραπέκι αυτή στυλό. Τώρα καλύτερα. Έτσι, τώρα ίδια η Στάι είσαι. Τριέλη, πώς το βλέπετε. Μήπως θέλεις να περάσουμε στην επόμενη μας είδηση. Βέβαια. Να τη σχολιάσουμε. Με στόμφο. Με στόμφο και με... Τέλης, το τέλης πολύ. Πάμε. Λοιπόν, δακτυλικά αποτυπώματα πολιτικού αντιγράφτηκαν από φωτογραφίες. Σοκ αυτό. Την έμαθες αυτή την είδηση. Όχι, γιατί... Άκου τώρα για να μάθεις. Οι hacker λέει φαίνεται ότι παίζουν στα δάχτυλα την τεχνολογία αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα αποτυπώματα της Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας φέρονται, λέει, να κλωοποιήθηκαν από το... Από απλές φωτογραφίες της, όπως αναφέρει το BBC μέρος μιας... Κλωνοποιήθηκαν από τον ξηρό, φαντάζεσαι, και γινόταν όπα. Όλα μαζί, πες τα όλα μαζί τις ειδήσεις. 6-7 ειδήσεις σήμερα, πες σε μία. Το κάνω. Κάτι θα προσπαθήσω. Λοιπόν, οι hacker φαίνεται ότι παίζουν στα δάχτυλα την τεχνολογία αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Τα αποτυπώματα της Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας φαίνεται να κλωνοποιήθηκαν από τον ξηρό, όπως αναφέρει το BBC, μέλος μιας μεγάλης κοινότητας hacker στην Ευρώπη, υποστήριξε σε ένα συνέδριο που είχε στο κάνει κίνημα δημοκρατών-σοσιαλιστών. Ναι, ο Γεώργιος Παπανδρέου, επικεφαλής του οποίου, ότι αναδημιούργησε, λέει, τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ο Απόστολος Γκλέτσος, επικεφαλής του κόμματος. Αυτό. Αναδημιούργησε τα δακτυλικά αποτυπώματα της Ursula von der Leyen. Ενώ, πάμε σε ένα break. Τα μόνα κτίρια που εξαιρούνται από την απαγόρευση, όλα μαζί. Παραπληροφόρηση, και τρελή. Βέβαια το νέο Star Wars, η πιο αναμενόμενη ταινία για το 2015. Δώσε break. Τι είναι αυτό, Jason Derulo. Α, Jason Derulo. Έτσι χορεύει. Με κλαρίνα πάλι ο Derulo. Ναι, ρε, εσύ το έχει το κλαρίνο. Το λες το να το έχει το καμία ρίζα ελληνικά. Derulos λέγεται. Φαντάζομαι από τη Λαμία. Γιώργος Ντερούλο. Ιάσονας Ντερούλο. Ιάσονας Ντερούλο. Και είναι από τη Λαμία. Γιατί από τη Λαμία να είναι συγκεκριμένα. Γιατί εκεί δεν έχουν κλαρίνα, καραγκούνες και τέτοια. Όχι βρε, κι αλλού και στα Τρίκαλα. Τι ποιος είναι από τη Λαμία. Όχι. Ποιος είναι από τη Λαμία. Όχι τώρα πες μου. Ναι. Δεν το ήξερα. Λίγα λόγια η Λαμία. Ωραία η Λαμία. Πολύ ωραία. Καλά, εξωτική Λαμία. Έχω πάει στη Λαμία. Αλήθεια. Είχατε κάποια επίδειξη μόδας. Και στη Λάρισα. Άσχετο. Γιατί είχες πάει, για δουλειά ή για διασκέδαση. Για να παίξω μουσική. Σκάσε, γιατί γελάς. Και. Γιατί γελάς, ρε. Ξεσήκωσε τα πλήθη στη Λαμία. Εννοείται. Έπαιξε σε κάποιο μεγάλο πλήθη. Πάντα ξεσηκώνω τα πλήθη. Ναι, όταν υπάρχει μπράβο, πλήθη. Μπράβο, γιατί... και στη Λάρισα. Κύριε, πλάκα κάνω. Στη Λάρισα πάλι είχα πάει για... Και έτσι είχες πάει, γιατί μπήκες έτσι μες στην πόλη. Όχι ρε, σαν παραπληγικό, λες να δείξεις. Ξέρω εγώ έτσι όπως πήγες. Έτσι μπήκα μέσα στο μαγαζί, έτσι με κέφι. Α, μπήκες κεφάτι σαν να γυρνάς από του... από του, ναι, από εκεί και του πουλιού το γάλα. Λοιπόν, να σου πω, θέλεις να πάμε στην Τουρκία. Βέβαια. Τώρα. Έχεις πάει για δουλειά Τουρκία, έχεις πάει νομίζω. Έχω ζήσει 3 μήνες στην Τουρκία. 3 μήνες, Τρεις ολόκληρους μήνες. Για πες. Είχα γυρίσει τόφαλος. Γιατί, τόφαλος. Παιδιά, δεν τρώγονται τα φαγητά που έχουν. Αφού γύρισες τόφαλος. Όχι, όχι. Εννοώ. Αν δεν μα τρογόντουσαν, πώς θα γύρναγες. Εννοώ ότι τρώγονται, αλλά με το συμπάθειο. Ναι. Είναι πολύ πικάντικα. Πολύ πικάντικα. Πάρα πολύ. Και. Τι και.
Και τη σκυλιότητα. Εγώ, όχι, 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 ρε παιδί μου. Έτρωγα. Ναι. Και έπινα και πολλά νερά και πολλά αναψυκτικά. Γιατί είχες πάει και για δουλειά. Βέβαια, τρεις μήνες κάτω. Και τι έκανες, ρούχα για παχουλές μετά. Όχι, ρούχα για. Αφού είχες γίνει πεσικιλιά. Νηφικά έκανα, νηφικά. Ανηφικά, ναι. Πολύ νηφικό και πολύ πιτζάμα εκεί. Πιτζάμα. Πολύ πιτζάμα όμως. Γιατί. Γιατί έτσι έχουν. Είναι πολύ αναπτυσσόμενη αυτή η αγορά, ναι, τώρα στην Τουρκία, για να λέμε. Πολύ. Κουράζονται. Όχι, ρε φίλε, αλλά έχουν πολλές εταιρείες. Ναι. Είχα κάνει και να το πω. Και από την καλύτερη δουλειά που είχα κάνει εκεί. Θα πεις τη μάρκα. Ναι. Άστε καλύτερα, μην την πεις. Ξένος είναι. Ξένος, α, πες τον ξένο. Και διάσημος. Πες τον, να σου κάνω. Pierre Cardin. Έλα ρε μαντό, αρρώστια. Ναι, είχα κάνει σόρουχα. Και. Αυτό. Με την κοιλιά τουρλά από τα παιδιά. Όχι, με την κοιλιά τουρλά. Με κάτι άλλο τουρλά. Και τρεις μήνες που έμενες. Σε ένα διαμέρισμα. Τουρκού. Όχι Τούρκου, καλέ. Αν είναι Τούρκος ήταν. Μαζί με άλλα μοντέλα, αυτά που βλέπουμε. Μαζί με την Ηλιάνα την Παπαγεωργίου. Α, την ξέρεις την Ηλιάνα. Όχι. Δεν ξέρεις την Ηλιάνα την Παπαγεωργίου. Κάτσε, την κάνω Google. Κάτι Google να δεις, ναι, τα πάθεις. Και ποια άλλη, για ποιες. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν η Star Ελλάς του 2000. Περίμενε. Ναι. 14. Ηλιάνα Παπαγεωργίου, λοιπόν. Όχι, του 2013. Το 2013. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και εμένα και με μια άλλη φίλη που. Πώς τη λέγανε, την άλλη. Άδεια. Πολύ φίλες, δεν θυμάσαι. Δεν τη θυμάμαι την άλλη. Και με άλλες. Α! Και εκεί γνώρισα και τη Miss Ισπανία. Τη Miss Ισπανία. Τη Miss Ισπανία που πήγε φέτος στο Miss Universe. Και. Την. Πώς τη λένε αυτή, ούτε και αυτή τη θυμάμαι, πώς τη λένε. Πάρε το Φράν. Ναι, μωρο, Φράν μου την είχε πει, πώς τη λένε. Όχι, Ντολόρες, μωρο, πώς την είπαμε. Πώς τη λέγαμε τώρα. Ντολόρες Κουναπάρτες. Πολύ όμορφη. Και προχτές βρήκα και τις φωτογραφίες που τις είχα φυλαγμένες και ήθελα να τις δείξω στο Φρανίτο. Αλλά το ξέχασα. Anyway, δεν έχεις ίντερνετ. Τι προσπάθεις να κάνεις εκεί πέρα. Δεν έχει ίντερνετ. Είσαι τόσο κατσικοπόδαρος που μέχρι και το ίντερνετ το διέλυσες. Και τι έκανες εκεί. Τα κρυβάτα ενίκια. Όχι. Δεν ήταν και παλιά. Να το παίξω αυτό. Ναι, αυτή είναι. Πώς το βλέπεις. Αυτήν ήμουνα, στο ίδιο κρεβάτι κοιμόμασταν. Τι λες ρε φίλε, ναι. Με αυτή εδώ. Στο ίδιο δωμάτιο, με την Ηλιάνα. Φιλάκια Ηλιάνα μου. Φιλιά Ηλιάνα. Τώρα είναι στο LA. Τι κάνεις καλέ, τι δεν τρέπεσαι λίγο, μην φιλάς τη φίλη μου. Αυτή είναι που είναι πλούσια τα LA. Αυτή είναι που είχε πάρει την άλλη φορά τηλέφωνο. Πού την είχα πάρει τηλέφωνο. Σε είχε πάρει αυτή μια φορά τηλέφωνο που κάναμε εκείνη την εκπομπή τότε. Πότε καλέ. Παιδί μου, δεν κάναμε στρατεύμα και πήρε άλλη τηλέφωνο και λες εσύ. Α, όχι, αυτή είναι η μπάγια, αυτή είναι του Παπαδάκη. Ποιο Παπαδάκη. Του Παπαδάκη, του γνωστού. Του μοντέλου. Όχι, του Γιώργου του Παπαδάκη. Ήταν η Παπαδάκη στην Τουρκία και έκανε φωτογραφίες. Όχι, ρε! Στην εκπομπή δεν θα ήταν ωραίο. Που είναι σαν Τούρκος το μουστάκι, έτσι. Χριστέ μου, τι παραπληροφόρηση είναι. Και καλέ. Να διαφημίζει φέσια. Αυτή που είχε πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή ήταν η Μπάγια. Η Μπάγια. Η Μπάγια Ντοροπούλου που είναι στον Παπαδάκη. Καλή είναι. Αυτή η φίλη. Κάτσε κάνω που σουμπλάρω τώρα ότι έχουμε ίντερνετ. Να σου Μπάγια. Πω. Καλέ τέλεια. Δεν τρέψε λίγο να ψάχνει τι φίλε μου και τι ωρέγεσαι. Τι κάνω και friend request. Μην κάνει τέτοια στι φίλε μου. Δεν τρέπεσε λίγο. One mutual, μαντό. Τώρα θα δει τι θα πάθει. Θα στείλω και personal message. Τι γεια σου, Μπάγια. Να σου πω! Σταμάτα να κάνεις τέτοιο πράγμα. Το είναι οι φίλες μου αυτές. Μπάγια, πώς γράφεται. Θα το πω, ξέρεις που θα το πω, ε. Όχι. Όχι, αδημούτσουνη. Μπάγια. Λοιπόν. Σεξι shooting. Τι shooting, καλέ. Τι shooting. Τι εννοούμε το shooting. Shooting, μωρέ κουφάλογο. Αχ, Χριστέ μου, έχω κάνει καινούριο στομάχι πώς σήμερα. Πώς την είπες αυτή χθες, λοιπόν, αυτή που λέγες πριν την Μπάγια. Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Τσ' άρεσε αυτή, έσου καλά άρεσε. Καλή, τι κάνεις στο LA. Τι, modeling κάνει, τι κάνει και τα πάρει και περίφημα. Και κάνει και πάρα πολλές δουλειές. Μπράβο. Πάρα πολλές δουλειές. Καλέ, όλες αυτές που έχουν πάει έξω, ναι, είναι φίλες μου. Είμαι πολύ περήφανη για αυτές. Δηλαδή έχεις ένα σπίτι να πας κάπου, άμα φύγεις από την Ελλάδα. Ναι ρε, όχι, κυριολεκτικά έχω να πάω. Αυτό λέω, δηλαδή θα πας στο LA με αυτήν, η Μπάγια τι κάνει. Μπαγιά εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην σου Ελλάδα λέω. Στην Κούτη Παπαδάκη. Έχει άλλο ένα σπίτι στην Ελλάδα. Έχω ένα σπίτι μέσα στον Αντένα. Μπορεί να πας κανένα μέρα στο Μαρούσι το βράδυ και μετά να είναι αργά να γυρίσει, να πάει και με την Μπάγια. Ναι, ναι, και να βγάλει ζωντανή σύνδεση από εκεί, από μέσω Αντένα για πάνω. Τάκι Παπαδάκη. Α, Χριστέ μου, τι λέμε. Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα, άσε λίγο αυτά. Πάμε στην Τουρκία που σου είπα γιατί σε ενδιαφέρει. Σε αφορά αυτή η είδηση. Είναι για σένα. Όχι, θα καταλάβει. Η Τουρκία λέει έκανε απαγόρευση της χρήσης ανελκυστήρων κατά της παχυσαρκίας.
Κυβέρνηση, λέει, η επαρχία στην Τουρκία απαγόρευσε τη χρήση αναλκυστήρων για τους πρώτους τρεις ορόφους των δημοσίων κτηρίων ως μέρος μιας εκστρατείας κατά της παχυσαρκίας. Δηλαδή, πάω στην Τουρκία εγώ να αλλάξω αριθμό μητρώου και πρέπει να ανέβω με τα πόδια, δεν με πάνω στο ναι, σερ. Ναι, ναι, ναι. Για να χάσεις τα κιλά που τα παραπανήσια. Και άμα πεθάνω εγώ στο δεύτερο όροφο από, το... ναι, από την κούραση. Α, πρόσεχε, α ήσουν αδυνατούλη. Οπότε στο δεύτερο θα έχουν το ληξιαρχείο για του θανάτου. Ναι, 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 κάπως έτσι. Γραφείο τελετών στο ισόγειο και το πάνε έτσι. Πρώτο γραφείο τηλέφωνο, έλα στο δεύτερο, ναι, έρχεται ο άλλο. Θέλουμε πακέτο, κτά! Λοιπόν. Φαντάζει να γίνει και εδώ. Τι τέτοιο πράγμα. Ναι, όπως στην Κίνα. Μακάρι να Κίνα, γίνει. Που είχαν χοντρούς αστυνομικούς. Ναι, 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 ναι. Και είχαν κάνει το ίδιο πράγμα. Τους είχαν βάλει σε γυμναστήρια και τους είχαν και τρέχανε μέχρι να δυνατήσουν. Πεθάνανε μισή. Πολύ καλό είναι αυτό. Έμειναν την καρδιά τους. Όχι ότι πεθάνανε. Μένουν άλλους 280 κιλά. Πού να πάνε να τρέξει πάνω στο βουνό. Τι λες τώρα που πεθάνανε μισή. Ναι, είχαν κάτι θανάτους και αυτό σταματήσανε. Μην τα λες τώρα αυτά, γιατί τα ακούει και ο πατέρας μου τον έχω βάλει να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ με τα πόδια. Δεν είναι αστυνομικός, είναι Κινέζος, άρα δεν κινδυνεύει. Όχι, αλλά είναι παχύσαρκος. Αλήθεια. Δεν είναι παχύσαρκος, συγγνώμη πατερουλή. Όχι, απλά έχει κάποια περίπτωση κιλά. Έχει μια κυλίτσα, δώσε τον Άι Βασίλη. Εντάξει, μπορεί να βγάζει λεφτά τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν βγάζει. Απλά είναι επειδή τρώει πολύ. Τρώει τσουρέκια, τρώει βασιλόπιτες. Έβαγε όλο το ταψί με τη βασιλόπιτα, ρε εσύ. Το έχω πάθει με παστίτσιο. Και παστίτσιο τρώει. Ω! Κόψαμε δύο βασιλόπιτες και τις κέρδισε και τα δύο φλουριά ο πατέρας μου. Μάτα! Επειδή τις έφαγε όλες γι' αυτό. Είχε περισσότερες ανότητες. Όχι, όχι, απλά ήταν τυχερός. Αν φάζεις τα κομμάτια. Όχι, ήταν τυχερός και του έτυχε το φλουρί. Και πέρσι είχε τύχει στην πάνη. Στην πάνικ. Στην πάνη, ρε, στην πάνη. Ποια πάνη, α, το τέτοιο. Μου, ναι, και ναι, ναι, τι ναι. Του πήρατε δώρο. Δεν το σφάξατε. Δεν μου λες, εγώ έτυχα φλουρί ανάμεσα σε μένα και στο Χριστό. Είσαι ευλογημένος. Είμαι ευλογημένος, ε. Μισό-μισό το πήρατε. Ναι. Α, μισό Χριστός, μισό εσύ. Ναι, σου λέω, γιατί την έκοψα. Το κέρδισε ο Χριστούλης. Του σπιτιού. Το κέρδισε ο Χριστούλης. Εμένα μετά. Ή έπρεπε άλλο άλλον. Περίμενε, ρε. Είχα τη βασιλόπιτα, στρογγυλή. Ναι. Και έκοψα. Του σπιτιού το πρώτο. Ναι. Όχι! Έκανα λάθος. Έκανες λάθος. Πρώτα κόβουμε του Χριστούλη, μετά της Παναγίτσας, μετά του Αγίου Πνεύματος, μετά του Απόστολου Παύλου, μετά του Απόστολου Γκλέτς. Εγώ έκοψα, όπως ήταν στρογγυλή. Και μετά το δικό σου. Το πρώτο κομμάτι του σπιτιού. Δεν, τα έκοψε σαν άποδο. Το δεύτερο του Χριστού, το τρίτο. Κάτσε μετά. Εγώ, η αδερφή μου, ο πατέρας μας. Καλέ, καταρχήν δεν έκοψε τη Παναγία. Δεν έκοψα. Όχι. Γιατί δεν έκοψε τη Παναγία. Από πού βγήκε ο Χριστός. Από πού βγήκε ο Χριστός. Κοίτα, Βαγγέλη. Άμα ήταν να κόψω όλα αυτά που έλεγα. Θέλω να μου πεις από πού βγήκε ο Χριστός. Ένα κιλό ήταν τόσο. Πού να χωρέσουν όλοι. Πήρε πού να χωρέσουν. Έπρεπε να κόψει πρώτα. Ναι. Του Χριστού. Ναι. Μετά τη Παναγία. Ναι. Μετά του σπιτιού και μετά του Κύρι. Άρα δεν το κέρδισα. Του σπιτιού. Εγώ. Εσύ δεν είσαι ο κύριος του σπιτιού, ρε. Ναι. Ποιο τότε. Το κέρδισε η Παναγία και ο Χριστός. Αφού τις Παναγίες δεν έκοψες. Ναι, αλλά άμα έκοβα με τη σειρά που θα έπρεπε τώρα να κόψω. Τώρα έκοβες, ξέκοβες, πάλι σαν τα μούτρα σου τα έκανες. Ωρε, ούτε ποιος το κέρδισε. Άρα το φλουρί το κέρδισε το δεύτερο δεξιά. Το ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο. Με τι χώρα τα έκοβες, από το δεξιά ή από τα αριστερά. Τα έκοψα έτσι. Προς τα αριστερά. Και αυτό ανάποδα το έκανες, ρε Βαγγέλη. Δεν τα κόβουμε με το αριστερό τρως εσύ, με το αριστερό γράφεις. Όχι. Τότε γιατί τα κόψεις από αριστερά. Κάτσε, δεν λένε να σου πάνε όλα δεξιά. Πω, παιδιά, είναι άσχετος, ε. Να, λοιπόν, αυτό έπρεπε να κάνουμε μια εκπομπή. Για το πώς πρέπει να κόψουμε τη βασιλόπιτα, τι τέτοια πρέπει να κόψουμε. Μα δεν με ρώταγες όμως. Σπίτι, και αρχίσανε από το σπίτι. Πάλι κόψανε. Του σπιτιού πρώτο. Ναι. Του Θεού κόψανε μετά. Του Θεού του Ολυμπιακού, γιατί είναι Ολυμπιακός ο Θεός μου. Και μετά τα υπόλοιπα. Άρα όπως θέλει ο καθένας την κόβει. Τι λες, μωρό, που θέλει ο καθένας. Εσύ πώς την έκοψες. Την έκοψε ο πατέρας μου. Έκοψε πρώτα του Χριστούλη, μετά της Παναγίτσας, μετά του σπιτιού, μετά του Κύρη, δηλαδή του πατέρα, μετά της μητέρας, μετά του αδερφού μου, μετά εμένα και μετά της Μπάνη. Ωραία. Και μετά είναι στο εξωτερικό. Άμα ρωτήσω όμως τώρα με τον Νίκο, Νίκο, πώς την κόψατε εσείς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Κόψατε και την Μπάνη. Ε? Του φτωχού, να, α, ορίστε. Του φτωχού εμείς δεν κόψαμε. Βέβαια και δεν κόψατε γιατί είσαι καπιταλίστρια. Γιατί αυτές είσαι, τα μοντέλα όλα δεν νοιάζονται. Άντε, ρε. Άντε, μωρέ, δεν τρέπεις σε τα λίγο. Τα μοντέλα όλα, τι να τη νοιάξει ο Χριστός. Τώρα αράχομες εκεί, πείτε τέλεια. Εμένα με νοιάζουν όμως τα παιδιά που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και θέλω να τους στείλω στο άλλο Fan Park και να περάσουν τέλεια. Αυτό με νοιάζει, λοιπόν. Έλα. Ανοίχτα χέρια. Είναι τσάμπα. Είναι. Μα τσάμπα είναι κυριολεκτικά στο άλλο Fan Park για αυτό που σου προσφέρει. Λοιπόν, θα πας στο άλλο Fan Park, θα πάρεις την παρεούλα σου. Θα πάρεις και τους γονείς σου, όποιον θέλεις εσύ, εν πάση περιπτώσει, και θα περάσεις τζαμάτα. Γιατί θα πας στο The House of Fear, παιδιά, το συνιστώ, στο Mirror Forest. Μην λέμε πλάκες, τώρα είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα δύο δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, σου λέω! Λοιπόν, θα πας εκεί, θα περάσεις σούπερ. Μετά πήγαινε και σε καμία ρόδα, άμα θέλεις, πήγαινε και στα συγκρουόμενα, αλλά πήγαινε και στο καινούριο παιχνίδι, το οποίο υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, το Freestyle Extreme Ride.
Δώσε και ένα μπερεκατσούκο ματσούκο κέλα μετά.